Καταρχήν να πούμε ότι εμείς από θέση αρχής πιστεύουμε ότι όλα τα φάρμακα πρέπει να δίνονται μέσα από το φαρμακείο. Δηλαδή από θέση αρχής δεν είμαστε καταρχάς αντίθετοι αν υπάρχει τέτοια πρόθεση από το Υπουργείο να δώσει τα φάρμακα υψηλού κόστου στα φαρμακεία. Απλώς έχουμε το ζήτημα αυτή την περίοδο το ότι δεν είναι καθόλου ομαλές οι πληρωμές των φαρμακείων. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση στις πληρωμές του ΕΟΠΗ για τα υπόλοιπα, για τα φάρμακα που δεν είναι υψηλού κόστους, αυτά που δίνουμε εμείς, που θα έπρεπε τώρα που βγαίνει ο Ιούλιος να πληρωνόμαστε και τον Απρίλιο, ενώ μόλις πριν από μερικές ημέρες μας εξόφλησαν τον Μάρτιο ακόμη, δηλαδή είμαστε περίπου ένα μήνα πίσω, μας έχει βάλει δηλαδή ένα μήνα μέσα στις πληρωμές ο ΕΟΠΗ. Πάντως σε σχέση με τις συνθήκες που βιώνουμε πάλι καλά δηλαδή. Ναι, αλλά βέβαια με αυτό το καθεστώς πληρωμών είναι δύσκολο να αναλάβουμε και αυτή την ευθύνη των φαρμάκων υψηλού κόστους. Που να πούμε λίγο να ξέρει ο κόσμος ότι το καθεστώς που ισχύει για αυτά τα φάρμακα, που είναι φάρμακα ακριβά και προορίζονται για πολύ σοβαρές ασθένειες, δίνονται είτε μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ είτε μέσα νοσοκομεία. Από τα νοσοκομεία. Και εξυπακούεται ότι χωρίς να είναι ομαλές οι πληρωμές, να ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε, τέτοια ευθύνη είναι δύσκολο να την αναλάβουμε. Παρότι θα το θέλαμε και πιστεύουμε από θέση αρχής, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι όλα τα φάρμακα πρέπει να δίνονται μέσα από το φαρμακείο. Τώρα, από εκεί και μετά αναμένεται, φαντάζομαι, το τι θα κάνει το Υπουργείο, πέρα από τις προθέσεις που ανακοίνωσε. Ναι, περιμένουμε, γιατί τώρα αυτό κυκλοφόρησε σαν πρόθεση, δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Δεν ξέρουμε κι εμείς 100% τι σκοπεύει να κάνει ο Υπουργός. Είμαστε κι εμείς σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει επί του συγκεκριμένου θέματος, όπως και για άλλα θέματα που μας απασχολούν αυτή την περίοδο, πέρα από τα φάρμακα υψηλού κόστους. Επειδή βιώνουμε μια δύσκολη γενικώς περίοδο, αλλά και περίοδο διακοπών, φαντάζομαι ότι εναλλάξ με τα ανοιχτά φαρμακεία που θα διατηρείτε, θα ανταποκρίνεστε και στη ζήτηση για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, για να μπορέσουν βεβαίως και οι συνάδελφοί σας να φύγουν για ολιγοήμερες διακοπές ή χαλάρωση. Ναι, δεν υπάρχει ως προς αυτό το θέμα πρόβλημα. Θα υπάρχει ως όλο το διάστημα αυτών των εβδομάδων που απομένουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού επαρκής αριθμός φαρμακείων, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει ομαλά τους ασφαλισμένους, να μην στερηθεί κανένα στο φάρμακό του, να μπορεί να βρει φαρμακείο κοντά του ανά πάσα στιγμή, και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μέρες έντονου καύσωνα, ποια είναι η συμβουλή σας προς όλους? Η συμβουλή είναι να αποφεύγει ο κόσμος βασικά να κυκλοφορεί έξω τις ώρες αιχμής, ειδικά οι ομάδες που είναι θεωρούνται υψηλού κινδύνου, ηλικιωμένοι, με σοβαρές παθήσεις, καρδιακά προβλήματα, να ψάχνουν να βρουν χώρους οι οποίοι να κλιματίζονται επαρκώς. Αν χρειαστεί να βγούμε, να κυκλοφορήσουμε έξω, να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, καπέλο, αντιλιακή προστασία, νερό, να προσέχουμε να μην αφυδατωθεί ο οργανισμός, πολλά υγρά, και πιστεύω όλα θα πάνε καλά.